Αρχίσουμε από αυτό. Για ποιο λόγο σήμερα σας έχει το ελληνικό κράτος μέσα στα κάγκελα του Κορυδαλού, κύριε Ζώρα? Κοιτάξτε, η πραγματική φυλακή είναι έξω και είναι εγκλωβισμένος όλος. Καλά, έξω είναι ζούγκλα. Η αλήθεια όμως είναι ότι στην φυλακή θα έπρεπε να βρίσκεται όλοι πάρα πολλοί αξιωματούχοι, υπουργοί, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά και από προηγούμενες κυβερνήσεις, με όλα αυτά που έχουν κάνει και έχουν διαπράξει τον αφανισμό και τη δολοφονία, την κλοπή, την πλαστογραφία, άμα το θέλετε. Δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι πάρα πολλοί, αλλά ορκίζομαι ότι όλοι αυτοί στην Ελλήνων πολιτεία θα νιώσουν την πραγματική φυλακή που αυτοί κατασκεύασαν και έχουν εκτελέσει για όλους εμάς τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό και την πολεμούν με τεράστια αντινόηση γύρω στα 7 χρόνια τώρα, έτσι. Βέβαια, να θυμηθώ ένα σχόλιο που έκανε ένας οικονομολόγος από την Αμερική. Λέει, καλά ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Μιλάτε για απατεώνατο σώρα όταν τόσες υπηρεσίες παγκοσμίως, το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μεταφορών, για τα ομολογά μου μιλάω, έτσι, για τα 600 δις, για αυτά που έχω βάλει στην κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία, για το συμβόλαιο που είναι μεγαλύτερο. Όλες οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, η ΕΕΠ, η Τράπεζα της Ελλάδος, τα δικαστήρια, αν το θέλετε, υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν όχι μόνο το ποσό, αλλά και το νόμιμο της διαδικασίας που εκτελέστηκε. Και τώρα μιλάτε για απατεώνα για το ΣΟΡΑ και έχετε το θράσος να τα βάζετε στον προϋπολογισμό της χώρας μας 4 χρονιές. Έως και φέτος είναι στον προϋπολογισμό του κράτους. Ο Κοντώνης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υπογράφει τον προϋπολογισμό και μάλιστα τους δύο, αν δεν κάνω λάθος, ή τον έναν. Θα σας γελάσω. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης βάζει το ΣΟΡΑ φυλακή και δίνει εντολή στους εισαγγελείς να εκτελέσουν, ως προφυλάκηση βέβαια, έτσι, με χαλκευμένες κατηγορίες, με δημοσιεύματα οι κατηγορίες, ώστε όσο και να τις αποδείξεις, και τώρα εδώ είναι το γελίο της υπόθεσης, είμαι προφυλακισμένος, όχι για τις κατηγορίες, μήπως δεν παρουσιαστώ στο δικαστήριο. Δηλαδή, καλά, με την υπόνοια ή με την ένδειξη ή με τη λογική του ανακριτή ή του εισαγγελέα, θα κάτσουμε φυλακή για να παρουσιαστούμε στο δικαστήριο. Βάλτε τη δίκη αύριο λοιπόν, να τη δικάσουμε, τελειώνουμε. Γιατί δεν βάζετε μια δίκη αύριο? Ή δεν έχετε τη δυνατότητα για ένα τέτοιο θέμα τεράστιο να βάλετε μια δίκη αύριο? Προκαλώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης να βάλει αύριο τη δίκη. Και να είναι σε δημόσια θέα και μαγνητοσκοπημένη. Έχουν ψυχή να το κάνουνε. Όχι, παίζουμε λοιπόν το κρυφτό. Και το θέμα δεν είναι ελληνικό. Έχει περάσει τα σύνορα, κύριε Κανελάκη. Το ξέρω ότι έχει περάσει τα σύνορα και έχετε απασχολήσει και πολλές υπηρεσίες, τις οποίες μέσα από τις διαδικασίες και τους αγώνες που έχετε κάνει έχει φανεί ότι υπάρχει κάποιο δίκιο. Αλλά εδώ στο ελληνικό κατεστημένο και στις ελληνικές κυβερνήσεις προφανώς δεν θέλουν κάποιον ΣΟΡΑ ο οποίος θα τους ταράξει τα νερά. Αν πράγματι δεν είναι απατεώνας, δεν είναι τυχοδιώκτης, δεν είναι φυγόδικος, δεν είναι λιποτάξης ο κ. ΣΟΡΑ. Αλλά από ό,τι αποδεικνύεται εδώ πέρα και τις πολλές απολογίες και τα έγγραφα που έχουν δώσει οι συνεργατητές εδώ πέρα, αποδεικνύονται πολλά πράγματα. Τα οποία όμως αυτά κάποιοι σας πολεμούν, αυτοί που σας πολεμούν, ποιοι είναι, κύριε Σόρα? Και λέτε εδώ πέρα, επειδή έχω αιτηθεί την προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων από την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και από άλλα, τα οποία είναι απαραίτητα και απολύτως αναγκαία για την απάντηση στις βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες μου αποδίδεται, και άνευ των οποίων η απολογία μου δεν θα είναι πλήρης αλλά ελλειπέστατη, στερούμε δε ως εκ του το λόγο τούτου ουσιοδών και βασικών δομικών μου δικαιωμάτων. Ποια είναι τα δικαιώματα που σας στερούν και γιατί δεν παραπέμπετε την υπόθεση και γιατί καταφεύγετε στα διεθνή δικαστήρια, κύριε Σόρα, από τη στιγμή που έχετε τέτοια ακτινοβολία όπως λέτε, και είστε ένας άνθρωπος αναμάρτητος, άσπυλος και αδέκαστος και δεν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από εσάς? Αν μας το πείτε κι αυτό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχετε το άρρωμα της γνώμης σας να τα λέτε όλα έξω από τα δόντια. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Βέβαια, τα ΜΜΕ, που γνωρίζετε ότι χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα, χρωστάει 500 εκατομμύρια το καθένα, τα κόμματα. Βούρκος εκεί πέρα, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, κύριε Σόρα, βούρκος είναι στα μίντια. Σας το λέω εγώ που είμαι 38 χρόνια δημοσιογράφος στο ΜΕΚΑ και στην Ελευθερωτυπία και με 26 πολέμους στην πλάτη. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σκαλωμένοι. Εγώ γνωρίζω προσωπικά πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι είναι με κακουργήματα, με πολλά άσχημα πράγματα. Σαφώς έχουν πάρα πολλές υποθέσεις και γνωρίζουν και για τους πολιτικούς αλλά και για τη σύνθεση του παρακράτους. Με αποτέλεσμα ο ένας έχει ένα πιστολί στο κεφάλι του άλλου. Άρα όποιος και να μιλήσει, σαφώς υπάρχουν άνθρωποι εκεί που γνωρίζουν και τι συμβαίνει, αλλά και το βαθύ κράτος, αλλά και όλη αυτή τη βρώμα, τη δυσοδεία, την οποία πραγματικά στις μέρες μας έρχεται να αφανιστούμε, το οποίο δεν θα το επιτρέψουμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα μεγάλο παρακράτος. Καταρχάς να πω κάτι, να πω ότι πραγματικά εγώ τους σεβάστηκα
Και τη στιγμή που δεν δείχνουν κανένα σεβασμό σε μια μεγάλη αντιπίθεση. Εγώ δεν ήρθα με κανένα πολιτικό σχεδιασμό στην Ελλάδα, αν θυμάστε, το 12. Και ξεκινάμε λίγο παλαιότερα από το 11 με τις συμμετοχές της Ανατολής. Είναι αλήθεια ότι οι συμμετοχές της Ανατολής είναι η τράπεζα των Ελλήνων με πάρα πολύ πλούτο των Ελλήνων, με χρυσό πραγματικό και με πραγματική ισχύ και πλούτο, όπου εκεί το κατακλέψανε και μας σκοτώσανε 4 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό δεν το θυμάται κανείς. Βέβαια έχουμε σήμερα βουλευτές που λένε για συνωστισμό. Εκεί θέλω να πω ότι εγώ, ο Αρτέμης ο Σόρας, έχω πάρει δικαστική απόφαση για τις 45 μετοχές της κληρονομιάς μου. Απέδειξα όλα τα έγγραφα που έπρεπε. Σε δικαστήριο παρακαλώ. Η δικαστική απόφαση βγάζει ότι οι μετοχές είναι χρεωστικό ομόλογο και μπορώ να το κάψω οποιοδήποτε στιγμή θέλω ομόλογα σε οπουδήποτε στον πλανήτη. Μετά υπάρχει ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος που επιβεβαιώνει, πέραν του γεγονότος με τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και με τους καθηγητές, που βγαίνει η αξία της μετοχής του παθητικού, προσέξτε. Όχι, του ενεργητικού, συγγνώμη. Το ενεργητικού σημαίνει τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα στην Εθνική Τράπεζα, τα 670 δις της κάθε μετοχής. Υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο που είναι παθητικό, το οποίο φτάνει τα 2-3-400 την κάθε μετοχή, τόσο τη βγάζει το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αμερικής. Μετά υπάρχει ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος, γιατί άμα το θέλετε, το ανώτατο όργανο του κράτους μας είναι η Βουλή. Άσχετα αν η Βουλή τα τελευταία χρόνια, και θα μιλήσω για νωρίτερα από το 1974 και εντεύθεν, δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το πιάσετε. Ξέρετε τι σημαίνει βάσει του νόμου και του συντάγματος η Βουλή να μην συστήνεται σε σώμα? Άρα δεν έχουμε νομοθετικό πλαίσιο. Άρα δεν έχουμε το σώμα της Βουλής να νομοθετήσει. Αυτό είναι επίσημο. Σας προκαλώ και προκαλώ όλο τον ελληνικό λαό και όλους τους νομικούς, τους άνθρωποι που ασχολούνται με τη δικαιοσύνη, να δουν ότι δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα. Δεν υπάρχει ΦΕΚ, σύσταση σε σώμα. Που σημαίνει έχουμε μια παράνομη Βουλή από το 1974. Με παράνομη διαδικασία να συστήνεται, να βγάζει νόμους που δεν έχει συσταθεί σε σώμα. Ενώ έχουμε προεδρικά διατάγματα διάλυσης Βουλής για να πάμε για εκλογές, και ο νόμος ρητά λέει ότι 20 μέρες μετά τις εκλογές έως ένα μήνα θα πρέπει η Βουλή να συσταθεί σε σώμα. Γι' αυτό οι νόμοι βγαίνουν από το σώμα της Βουλής και υπογράφονται ως το σώμα της Βουλής και όχι ως κυβέρνηση. Η κυβέρνηση προτείνει. Αν η αντιπολίτευση δεν θέλει για οποιοδήποτε λόγο ένα νομοσχέδιο, μπορεί να ασκήσει μια αντίπαλη και αντίθετη πολιτική και να μην περάσει το νομοσχέδιο. Ανταυτού βλέπουμε ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κανένας πολιτικός σχεδιασμός δεν έχει συσταθεί σε σώμα. Εδώ στο απολογητικό σας υπόμνημα, κύριε Ζώρα, σε ένα από τα σημεία εδώ πέρα του πολυσέλιδου απολογητικού υπομνήματος σας λέτε: στις 28/9/2012 κατέθεσα πρόταση χρηματοδότησης της Ελλάδας για το ποσό των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, θέτοντας ως ασφάλεια χρεόγραφα διεθνείς συναλλαγματικές International Bills of Exchange του USA Treasury, του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή η πρόταση έγινε εφόσον είχε προηγηθεί η πρόταση της Ανατολής, όπου στην εφορία μου πήγα και κατέθεσα 4 μετοχές σε έναν οργανισμό και 4 μετοχές Ανατολής σε άλλον οργανισμό. Και δεν ευδοκίμησε, και βέβαια έρχεται και φόρος στο όνομά μου, στο προσωπικό μου αφή, 27 δις, όπου έκανα και μήνυση στο ΣΔΟΕ, προσέξτε τι σας λέω, έκανα μήνυση στο ΣΔΟΕ για να εισπράξει το φόρο αυτό. Και ανταυτού το ΣΔΟΕ βεβαίως δεν έκανε τίποτα και διαλύθηκε το ΣΔΟΕ. Ήταν η αιτία να διαλυθεί το ΣΔΟΕ επί σωρά εποχή. Έκανα μήνυση, προσέξτε τώρα, ξέρετε τι είναι να κάνετε μήνυση στο ΣΔΟΕ, να εισπράξει το φόρο. Και τους λέω, δύο πράγματα που ο νόμος μου δίνει. Εγώ δεν κινούμαι εκτός νομικού πλαισίου. Και ό,τι κάνω, ενημερώνω πάντα τον πρόεδρο του Αεριουπάγου, τον εισαγγελέα του Αεριουπάγου, τη Βουλή και όλους τους ευθύνοντες. Διότι και τότε, αν θυμάστε, εγώ δεν είχα κανένα πολιτικό σχεδιασμό και κανένα πολιτικό φορέα. Έχετε δικαίωμα να κάνετε, ελεύθερος πολίτης, είσαι αλίμονο. Συνεχίστε εδώ, μισή να σας συνεχίσω εδώ την πρόταση. Για την πρόταση μου αυτή, ενημέρωση. Κύριε Κανελάκη, σημασία να πω το εξής. Άρα λοιπόν, εφόσον οι αμετοχές της Ανατολής δεν τις αποδομήσανε, απλά τότε, αν θυμάστε, κλείσε και το Alter, με αιτία του ώρα που παίξαμε τις μετοχές της Ανατολής επί Τριανταφυλόπουλου. Έπειτα είχαν κανονίσει να πτωχεύσουν την Ελλάδα μας. Είχαν κανονίσει να πτωχεύσουν τη χώρα μας με ψεύτικα ομόλογα, με πράκτορες από την Ποστόνη και με ανθέληνες προδότες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λέτε εδώ για την πρόταση μου αυτή ενημέρωσα όλους τους σχετικούς εθνικούς φορείς καθώς και τους λειτουργούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Τρόικα, καθώς και την κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλα τα αρμόδια τμήματα. Την πρόταση μου αυτή συνόδευαν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά και υποστηρικτικά έγγραφα. Τι έγινε από εκεί και πέρα, ποια ήταν απάντηση, τι έγινε, κύριε Σόρα,
γιατί το αφήσατε έτσι, ή μάλλον ποια ήταν η απάντηση. Ζητήσατε από κάποιο πρωθυπουργό να συναντηθείτε, ζητήσατε από κάποιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητήσατε από κάποιο πρόεδρο της Τράπεζας Ελλάδας, ζητήσατε από κάποιο υπουργό οικονομικών και σας κλείσαν τις πόρτες, γιατί όπως λέει εδώ πέρα, θα σας θέσω για πολλά τα αιτήματα, τα μηνύματα που, το λένε, που έρχονται εδώ πέρα. Ο κύριος Όρας λέει εδώ πέρα μια κυρία, τον οποίο θαυμάζω, έχει μπει στα ρουθούνια κάποιον απατεώνων της πολιτικής, γι' αυτό και θέλουν να τον εξαντώσουν. Θα τα πούμε αυτά μετά. Απαντήστε μου σε αυτά. Κύριε Κανελάκη, καταρχάς να ξέρετε ότι όταν έγινε αυτό με τα 600 δις και τα 50 δισεκατομμύρια στην Κύπρο, είμαστε αναγκασμένοι εκ του νόμου παγκοσμίως, εφόσον ελέγχθηκε από όλες τις ομοσπονδιακές αρχές και όλους τους θεσμούς παγκοσμίως, να το βάλουμε στο Bloomberg. Ξέρετε ότι για να μπει κάτι στο Bloomberg και στο CNW, είμαστε υποχρεωμένοι σε κάθε κεφαλαγορά στον πλανήτη να αναφέρουμε, μάλλον είναι υποχρεωμένος ο πλανήτης να αναφέρει. Ουσιαστικά μας υποχρεώσανε να το καταθέσουμε στο Bloomberg και στο CNW. Με αποτέλεσμα, όλες οι τράπεζες του κόσμου έμαθαν το γεγονός αυτό. Άρα πρέπει να προσέχουν πώς θα κινηθούν πολιτικά και οικονομοπολιτικά και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ήταν σε μια ταμπλέτα ότι πτωχεύει, τη διαλύουμε, την πτωχεύουμε και αυτόματα με αυτό το πλούτο δεν μπορούσε κανείς να την πτωχεύσει. Διότι ήμασταν εμείς ως θεματοφύλακες και προσέχτε. Η μεγάλη διαφορά που έγινε είναι ότι άνοιξα καινούριο λογαριασμό με πάρα πολλά έξοδα, ένα custodial account στην Montreal Bank. Όπου κατατέθηκαν τα χρήματα στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Η κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία είναι των αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών. Ενώ σήμερα η κυβέρνηση είναι μια ιδιωτική εταιρεία με έδρα το Βερολίνο και μια δεύτερη εταιρεία, ελληνική δημοκρατία, η επωνυμία της, με έδρα την Ουάσιγκτον DC. Που σημαίνει σήμερα η δικαστική λειτουργεί, τα κόμματα, οι τράπεζες και οι αξιωματούχοι και η αστυνομία ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία, άρα μιλάνε με πελατειακή σχέση. Σήμερα μιλάνε για, ούτε καν για υπηκόους. Άρα εγώ απευθύνθηκα στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Σήμερα, άμα το θέλετε, με ένα παγκόσμιο σύνταγμα και με τους παγκόσμιους νόμους, κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι σε ένα Έλληνα αυτόχθον ηθαγενή. Γιατί αυτοί μιλάνε για τους πελάτες τους. Άρα μιλάμε για έναν διευθυντή εταιρείας. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία και οι αποδείξεις μπορεί να είναι στα χέρια σας. Είναι πολύ πιο βαθιά τα πράγματα και, αν το θέλετε, τα άσχημα, τα βλαβερά που έχουν συμβεί στο γένος μου και στο έθνος μας. Έτσι λοιπόν κατατέθηκαν τα 600 με την πιο νόμιμη διαδικασία και φυσικά ήταν δάνειο, έτσι. Υπήρχε ένα δάνειο το οποίο δεν μπορούσα να το κάνω δώρο, γιατί θα... Τι να δωρήσεις χρήματα σε αυτούς τους κατσαπιάδες. Αυτή βλέπετε τόσα χρόνια να έχει κυβερνήσει κανένας για το συμφέρον του πολίτη και της Ελλάδας. Δεν θα μιλήσω για τα τελευταία αλλά και παλαιότερα. Όλες οι υπογραφές έχουν και οι συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων, εδαφών. Και όλα έχουν παραχωρηθεί και από παλιότερα αλλά και σήμερα. Τα βλέπω ότι συμβαίνουν στις μέρες μας. Θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχει πολιτικός ο οποίος δεν έχει κόστος? Μα καταρχάς θέλω να καταλάβετε ότι αυτοί οι βουλευτές που είναι σήμερα αλλά και οι παλαιότεροι δεν έχουν βγει ποτέ, δεν έχουν εκλεγεί. Γιατί αν έχεις εκλεγεί με 20.000 σταυρούς και έχεις 20.000 πολίτες που πήγαινε στα διόδια και τους λέγες δεν πληρώνουμε, καταργούμε τα διόδια, οι συντάξεις μας, όλα αυτά τα μέτρα, τα μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Σήμερα έπρεπε να είναι έξω από τα γραφεία των βουλευτών και να φέρνουν τους βουλευτές. Ανταυτού δεν υπάρχει κανένας. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Άρα είναι εκ του ασφαλούς πολιτική. Μια ξενόφερτη που καμία σχέση δεν έχει με τον άνθρωπο και δει με τον Έλληνα. Λέει δεν μιλάνε οι Έλληνες. Βεβαίως δεν μιλάνε. Τι να πούνε. Καταρχάς δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν μπορώ να αποδείξω ότι κανένας τους δεν είναι βουλευτής και αν δώσει ένα αφέκ που είναι βουλευτής κάποιος και που βγάζει νόμους για μένα. Και αν αυτοί οι νόμοι έχουν τίποτα ανθρώπινο, ακόμα αν έχουν τα συμφέροντα του Έλληνα πολίτη και του ελληνικού κράτους. Άσχετα πόσο καραμέλα, άμα το θέλετε, και γλυκανάλατες λέξεις μπορούν να πούν τα κανάλια ή πληρωμένοι παπαγάλοι δημοσιογράφοι. Έτσι λοιπόν τα 600 δις έγινε και δίκη. Με πήγε ο Γεωργιάδης λοιπόν σε δίκη εμένα. Άσχετα, όπως σας είπα, δεν είχα καν πολιτικό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν ο Γεωργιάδης έκανε μηνυτήρια αναφορά μαζί με τον Δαραβίκα και τον Ψηλάκη. Το 2012. Το 2013 δικάστηκε. Η απόφαση την έχετε μπροστά σας. Και τότε, να θυμάστε, μία εβδομάδα πριν τη δίκη μου που έγινε, ανοίξε καινούριο κτίριο στις Ευελπίδων, καινούργια αίθουσα με μόνο μία δίκη εμένα για να μην μπορώ να πάρω αναβολή. Και φυσικά δεν θέλαμε αναβολή. Με ακούτε? Σας ακούω κύριε Σόρα. Έτσι λοιπόν, δικάστηκε και στο δικαστήριο μία εβδομάδα πριν, είχα κάνει εξώδικο το οποίο και αυτό να το κοιτάξω στα χέρια σας, και καλό τον Προβόπουλο,
καλώ τον Υπουργό Οικονομικών, που βεβαίως μου είχε απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών. Βεβαίως μου είχε απαντήσει και ο Πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή, ο Πρόεδρος της Βουλής για τα 600 δις και τον δανεισμό στην Ελλάδα με 0,5% που θα το επέστρεφα στον ελληνικό λαό, είχε απαντήσει, βεβαίως κύριε Σόρα, δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, το παραθέτω στον Υπουργό Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών απαντάει σε μένα. Την έχετε και αυτή την απάντηση, και αν δεν την έχετε. Όλα τα έχω εδώ πέρα, κύριε Σόρα. Όπως έχω εδώ πέρα και τις εφημερίδες κυβερνήσεως που έχουν δώσει συνεργατητές σας, όπως 7 Δεκεμβρίου 2015, αριθμός φύλου 166, λέει ο πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, εκδίδουμε το ακόλουθο νόμο, κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός έτους 2016, αναφέρει στα έσοδα μεταξύ αυτών και τα πιστωτικά των 532.736.567 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα οποία πού είναι αυτά, κύριε Σόρα? Ποιοι τα εκμεταλλεύονται και γιατί δεν τα εκμεταλλεύονται ως χώρα? Γιατί δεν σας καλούν να σας πούνε, ελάτε εδώ, φέρτε τα χρήματα να σώσουμε τη χώρα, όπως λέτε ή όπως λένε κάποιοι. Ισχύει κάτι τέτοιο ή δεν ισχύει? Αυτό είναι το θέμα, κύριε Κανελάκη. Άρα βλέπετε ότι μου απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών και μου λέει επίσημα στην απάντησή του με εξώδικο προς εμέ. Ναι, κύριε Σόρα, έχω καταθέσει το θέμα των ομολόγων, του δανεισμού δηλαδή. Μην πάρετε, ρε παιδιά, από το μνημόνιο, μην μπείτε στο μνημόνιο, έλατε να πάρετε 600 δις χωρίς το κογάμο του κράτου μου και κάντε ό,τι θέλετε. Πριν ακόμα τον πολιτικό σχεδιασμό, ακόμα την εμφάνιση του πολιτικού φορέα, Ελληνοσυνέλευσης. Θέλω να πω με αυτό ότι εγώ σεβάστηκα τα πολιτικά παιδιά, σεβάστηκα τα κόμματα, σεβάστηκα όλους τους πολιτικούς σχεδιασμούς, ακόμα και, αν το θέλετε, και τα κομμάτια της κοινωνίας, γιατί τα κόμματα είναι κομμάτια της κοινωνίας. Έτσι, αυτοί δεν σεβάστηκαν τίποτα. Ωραία. Ο Υπουργός Οικονομικών, συγγνώμη, μου απαντάει ότι βεβαίως, κύριε Σόρα, το δίνω στον διευθυντή του εξωτερικού χρέους, τον κύριο Μαστρόκαλο, σε τρεις ειδικές υπηρεσίες στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτόματα εγώ μετά με ένα εξώδικο καλώ τον Πρωτόπουλο της Τράπεζα της Ελλάδος, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Οργανισμό Εξωτερικού Χρέους δημόσιου και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πέντε. Και το στείλω στην εισαγγελία και στον Άριο Παγό και λέω: παρακαλώ στη δίκη μου να είναι αυτοί οι μάρτυρες να εξεταστούν για το καλό της υπόθεσης και για την δίκαια διεξαγωγή της δίκης. Μου απαντάει τότε λοιπόν η δικαιοσύνη ότι δεν χρειάζονται αυτοί να έρθουν. Προσέχτε. Εδώ είναι ένα μεγάλο κλειδί. Δεν χρειάζονται να έρθουν αυτοί στη δίκη, αλλά μετά κάνεις ανέρεση υπέρ του νόμου, όχι υπέρ του Σόρα. Δεν μπορεί να κυρώσεις με καμία δίκη το Σόρα, ούτε τα 600 τα κυρώσεις. Δεν μπορείς να κάνεις δικαστήριο να κυρώσεις ότι έχω ένα χιλιάρικο στη τσέπη μου. Πώς θα το κάνεις αυτό? Πρέπει να είσαι τρελός. Ή πρέπει να ζούμε στην Ιερά Εξέταση. Που αυτοί ζούμε πραγματικά Ιερά Εξέταση και θα θυμηθούμε εποχές Ναπολέοντα, που ο Ναπολέοντας κρέμαγε όλα τα παπαδαριά που είχαν τη δικαιοσύνη στα χέρια τους. Ας τη θυμηθούν κάποιοι λοιπόν, γιατί μπορεί να το ξαναζήσουμε αυτό. Γιατί αυτή είναι το καρκίνωμα της κοινωνίας. Θα ξαναζήσουμε τις εποχές του Ναπολέοντα. Γιατί το μόνο καλό που έκανε ο Ναπολέοντας, έπαιρνε την Ιερά Εξέταση που τότε ήταν τα δικαστήρια της εποχής, του Μεσαίωνα, και κρέμαγε τα παπαδαριά που το παίζανε δικαστές και σταυρώνανε τον κόσμο. Αυτές οι κατηγορίες, όπως λέει το κατηγορητήριο του Προέδρου της Ελλήνων Συνέλευσης Αρτέμις Σόρα, είναι απάτη κατά συρροήκα και κατά ξεκολούθηση, εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έχουν καταρριφθεί αυτές οι κατηγορίες, κύριε Σόρα? Αλλά πετε μου κάτι, εγκληματική οργάνωση, εγώ αυτή τη στιγμή στη φυλακή είναι το 60% εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική οργάνωση ο πολιτικός φορέας, γιατί έχει πολλά γραφεία. Ο εισαγγελέα να μας πει που στηρίζει την εγκληματική οργάνωση. Με κοινό ταμείο και τα εγκλήματά του ποια είναι. Ας πείτε, πάρετε τον εισαγγελέα τηλέφωνο στο δημοσιογράφο και πες του, κύριε εισαγγελέα, εδώ έχουμε ένα πολιτικό φορέα. Ουσιαστικά φυλακή βάζετε ένα πολιτικό φορέα, καταστρατηγείτε το Σύνταγμα της Ελλάδος, έχετε καταρρύψει όλους τους παγκόσμιους νόμους. Και θέλουμε να μας αποδείξετε, κύριε εισαγγελέα, την κατηγορία που λέτε, εγκληματική οργάνωση, την Ελλήνων Συνέλευση και τον Αρτέμις Σόρα. Και αρχηγός ο Αρτέμις Σόρας εγκληματικής οργάνωσης. Ζητήστε τον εισαγγελέα να σας πει τις κατηγορίες, γιατί αυτό είναι κατηγορία. Να σας πει ποιες είναι οι κατηγορίες εγκληματικής οργάνωσης. Που είναι κατατεθειμένο στον Άριο Πάγο μας και Πορτοκόλου, που το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους μας μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε πολιτικό φορέα, ή μήπως δεν πρέπει να υπάρχει πολιτικός φορέας, θα πρέπει να υπάρχει ένα ξενόφερτο ιδεολογικό μόρφωμα τα οποία θα έχει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού ή των ανθρώπων? Για εξηγήστε, θα μας πει ο εισαγγελέας, ρε παιδί μου, κάτι κατηγορίες. Αλλά να μας πει και ο αναχρητής, μετά από ανάκριση που έκανε. Είναι γελίο πάρα πολύ, ξέρετε γιατί? Διότι ενώ είναι όλες οι αρχές δικές τους και οι προϊστάμενοι της αστυνομίας είναι εισαγγελείς, και ο εισαγγελέας θα μπορούσε να ζητήσει από την ασφάλεια και από την αστυνομία να πάει σε όλα μου τα γραφεία και να πάρει καταθέσεις. Αλλά να δει και τι γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή ουσιαστικά έφτασα εγώ στον ανακριτή να λέω τον ανακριτή: ανακριτά μου, το κάθε γραφείο είναι μόνο του. Το κάθε γραφείο δεν είναι του Σόρα, είναι των πολιτών. Αλήθεια μου λέει. Γιατί φτάσαμε στην ανάκριση για να απολογηθώ εγώ για να μάθει ανακριτή μου το γραφείο είναι μόνο του? Δεν το ξέρατε, δεν έχετε υπηρεσίες? Όχι! Αλλά βγάζουμε πρώτα κατηγορίες και μετά βλέπουμε τα γραφεία είναι μόνα τους. Το κάθε γραφείο
είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικός. Όπως είναι ο ίδιος ο πολιτικός φορέας. Μπορούν να πολιτευτούν όλα τα γραφεία και να είναι κακομοίρα σαν πολιτικής φορής. Άρα το κάθε γραφείο έχει το δικό του συμβούλιο και είναι το τοπικός οργανισμός με δικό του συμβούλιο και με συνέλληνες που εργάζονται και εδράζονται μέσα σε αυτό. Είναι μη κερδοσκοπικό. Το μόνο που έχει να συντηρηθεί είναι οι εισφορές των μελών. Ως να είναι το σπίτι τους. Άρα, πώς να κάνουμε κλιματική οργάνωση με 400 εταιρείες μη κερδοσκοπικές? Αντρέας δικηγόρος, θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Σόρο, κύριε Καναλάκη, που κάνετε την πολύ ενδιαφέρουσα Καναλάκη, συζήτηση. Έχει σημασία να πούμε αυτό. Άρα, το κάθε γραφείο έχει το συμβούλιο του και μαζεύει τα έσοδά του και κάνει τις δράσεις του. Και είναι υποχρεωμένο να το κάνει και με μεγάλη μου τιμή και άπειρο σεβασμό σε όλους τους συνέλληνες, σε όλη την Ελλάδα, που διατηρούν τους ελληνικούς οργανισμούς, Ελλήνων Συνέλευση και όλα τα δικαιώματα του ελληνισμού και του πολιτικού φορέα. Δηλαδή, δεν μπορεί να στείλει το γραφείο χρήματα στην κεντρική, γιατί έχει δικά του έσοδα. Μπορεί να αναζητήσει και σπόνσορες ακόμα για να βγάλει πέρα τις δράσεις του. Που σημαίνει δεν χρωστάμε μία δεκάρα σε κανένα κρατά. Δεν μας έχει δώσει κανένας καμιά επιδότηση και ούτε θέλουμε να πάρουμε, γιατί αυτός ο πόλεμος είναι δικός μας και θα τον καθαρίσουμε εμείς. Και έρχεται ένας εισαγγελέας να σε πει εγκληματική οργάνωση. Ωραία. Να πάμε... Ένα ρεπορτάζ να του ζητήσει τις κατηγορίες. Και λένε μετά και όλα τα κανάλια συστρατευμένα από το παρακράτο να λένε: ο Σόρας λέει έβαλε 700 χιλιάρικα. Ρε ζωντόβολα, θα είχατε κάνει σημαία τις αποδείξεις. Από πού είναι να πάρω εγώ χρήματα? Από το γραφείο. Αφού το γραφείο θέλει πάντα χρήματα, ρε ζώα. Όχι, ήταν χρειάζεται... οι κατηγορίες, ούτε και οι φήμες, οι πληροφορίες τέλος πάντων, κύριε Σόρα, που λέγατε να μην πληρώνετε τις εφορίες, θα τα πληρώσω εγώ. Αυτά αιωρούνται στον αέρα. Από εκεί ξεκινάνε όλα και φτάσανε να λένε ότι παίρνετε χρήματα. Τέλος πάντων. Αγαπητέ, κοίταξε το δημοσίευμα ή το τι έχω πει. Πρέπει να δεις όλη την εκπομπή. Ναι, σωστά. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα λίγο στους ακροατές που λέει ένας δικηγόρος. Λοιπόν, τον αγωπασατέ. Φαίνεται λίγο. Αυτό που είπατε πρέπει να καταρριφθεί. Να καταρριφθεί. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, είμαστε... Το καταρρίφτε εσείς με τα έργα σας και την πράξη σας. Λέει εδώ πέρα, μήπως αυτός λέει ο υπηρέτης του κάποιου πολιτικού κατεστημένου που λέγεται Γεωργιάδης προσπάθησε να πάει στα δικαστήρια και να καταδικάσει τον κύριο Σόρα για να σταματήσει, λέει, την άνοδό του με στα ποσοστά που έχει και τον κόσμο που τον ακολουθεί, γιατί τρέμει η Νέα Δημοκρατία? Βλέπετε κάτι τέτοιο εσείς, κύριε Σόρα? Αγαπητέ, κάτσε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καταρχάς, τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ υψηλά και είναι στη βάση. Τα ποσοστά τα δικά μας δεν φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν. Για να έρθει κάποιος στο γραφείο πρέπει να καταλάβει, να αντιληφθεί, να αφυπνιστεί. Α, πάμε στη βάση. Γι' αυτό και έχει γίνει ένας αγώνας επίπονος, άμα το θέλετε, σχεδόν μια εφταετία. Για μένα ο αγώνας είναι από τότε που γεννήθηκα και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω? Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα τα γραφεία και όλοι οι άνθρωποι που θεσπίζουν τον Ελλήνων Συνέλευση είναι πραγματικά ψυχές που έχουν αντιληφθεί. Να φτάσουμε και σε αυτό, διότι εδώ είναι ένα άλλο ρεύμα, ένα άλλο πολιτικό φαινόμενο που πραγματικά έχει μπει μέσα στην ζωή των Ελλήνων και θα φτάσουμε και σε αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε τα προηγούμενα, κύριε Σόρα. Ακούμε αντίλαλο. Μίλα πιο σιγά και καθαρά, γιατί σε ακούμε αντίλαλο. Ακούμε αντίλαλο. Εντάξει, τώρα. Θα διορθώσουμε τον ήχο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα αυτά, διότι εδώ πέρα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, όπως είπατε και εσείς, οι οποίες καμία δεν σας έχει ρίξει κάποιες ευθύνες, αλλά για τα 700 εκατομμύρια τα οποία δεν μιλάει σήμερα κανένας. Πρόκειται να κάνετε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, να πάρετε, να φτάσετε σε διεθνή δικαστήρια και να πάμε τώρα και στην Ελλήνων Συνέλευση. Φτιάχνετε αυτό το πολιτικό φορέα, στον οποίο σήμερα είστε πρόεδρος. Αύριο θα γίνει Γενική Συνέλευση να σας εκλέξουν και όλα, γιατί σήμερα σας έχουν τοποθετήσει ως πρόεδρο. Δεν είστε εκλεγμένος. Αύριο θα σας εκλέξουν και βλέπουμε ότι χιλιάδες Έλληνες πολίτες σας ακολουθούν σε αυτό το φορέα και σε αυτή την αγώνα που κάνετε. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Σόρα? Ότι σήμερα ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψάχνουν για κάτι καινούριο, αδιάφθορο και αμόλυτο στην ελληνική πολιτική ζωή του τόπου, για να φύγει ο πελεοκομματισμός και η σαπίλα. Μπορείτε εσείς να αναλάβετε μια τέτοια έτσι κίνηση, ένα τέτοιο αγώνα και να δώσετε κάποια άλλα μαθήματα και κάποιες άλλες εγγύησεις για μια καλύτερη ζωή και με καλύτερη δικαιοσύνη και αξιοκρατία σε αυτόν τον τόπο? Ναι, έτσι είναι, αγαπητέ. Γι' αυτό και πήγε με τόσο καλό σχεδιασμό, για να δούμε και τις προθέσεις, αλλά και πώς θα εκδηλωθεί όλο το παρακράτος με τους μηχανισμούς του. Ακόμα και ποιοι είναι σκελετωμένοι, αλλά και τι στο βάθος έχουν κάνει, αλλά και ποιος είναι πίσω από όλους αυτούς. Γιατί μην φανταστείτε τώρα ότι αυτά τα παιδιά ότι λειτουργούν, άμα το θέλετε, αυτόνομα ή ότι έχουν ένα σχεδιασμό. Αυτοί είναι άναρχοι μεταξύ τους. Έτσι είναι ακριβώς. Η πραγματική δημοκρατία, η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάνια, θα πω και όχι ελληνική, γιατί εδώ είναι μια μεγάλη διαδικασία, την οποία πρέπει να καταλάβετε. Λέμε σήμερα Ελλάδα,
μου θυμίζει Αγελάδα. Είναι Ελλάς και δεν είναι Ελλάδα. Απ' την άλλη υπάρχουν πολύ μικρά γεωγραφικά σύνορα τα οποία σιγά σιγά τα περιορίζουν. Ναι, η Ελλάς είναι ο πλανήτης και σημαίνει φωτεινή πέτρα. Και Έλλην είναι ο άνθρωπος ο πραγματικός. Και όχι ο υβριδιακός ή αυτός που έχει φάει αλλίωση. Έλλην είναι ο άνθρωπος και όχι, ενώ στην Ελλάδα στα γεωγραφικά σήμερα σύνορα ζει ο Ελλαδίτης. Έχει διαφορά και μαζί με τον Ελλαδίτη είναι Ρωμά, Εβραίοι, Αλλογενείς, ό,τι θέλεις. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να φοράει την ταμπέλα του Έλλην, να νομίζει ότι είναι άνθρωπος, ενώ στην ουσία να είναι ένα ζώο όπως μας έχουν προβάλει. Έχετε κάνει μια διακήρυξη για την Ελλήνων Συνέλευση. Θα διατηρήσετε, θα συνεχίσετε τον αγώνα με αυτή τη διακήρυξη, θα διαμορφώσετε κάποια άλλη, θα κάνετε κάποια γενική συνέλευση. Θα κάνετε κάτι, γιατί βλέπω κόσμος που πραγματικά με πίστη σας ακολουθεί. Θα τον οδηγήσετε κάπου σε καλά διέξοδα ή σε αδιέξοδα. Του εγγυώστε ένα μέλλον καλύτερο, γιατί βλέπω κόσμο που σχεδόν συνεργάτες σας που έχουν έρθει και συνεργάζονται μαζί σας και σας παρακολουθούν και παρακολουθούν τον αγώνα σας και έχουν πίστη απέναντί σας. Θα δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι ή θα βρεθούν σε κανένα γκρεμό, κύριε Σόρα. Διότι εδώ πέρα το πολιτικό σύστημα, όπως πολύ σωστά το είπατε και εσείς, είναι σαθρό. Είναι βρώμικο και ελεηνό. Θα φέρετε κάτι καινούριο, δεν θα φέρετε καινούριο. Θα βγείτε με αυτή τη διακήρυξη, θα κάνετε κάποια άλλη διακήρυξη, θα κάνετε ένα καινούριο προφίλ σαν αρχηγός, θα κάνετε ομιλίες, θα κάνετε γενικές συνελεύσεις, θα κάνετε εκστρατείες, πώς θα διαφωτίσετε τον κόσμο και ποια θα είναι η πορεία σας. Όπως σου είπα, ότι η δημοκρατία η πραγματική δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Αυτή τη στιγμή πάμε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση σημαίνει μετά το ρυθμό. Αυτός ο ρυθμός που έχει ακολουθηθεί χρόνια είναι αφανισμού, είναι δολοφονικός, είναι κλέβοντας συνεχώς το πλούτο και την ισχύ όλων των ανθρώπων. Ναι, η Ελλήνων πολιτεία έχει το αξιακό της πρωτόκολλο, τα 33 πρωτόκολλα, και από τα πρωτόκολλα αυτά θα απορρέουν οι νόμοι. Σήμερα οι νόμοι που απορρέουν θα βγάζουν κέντρα εξουσίας, θα βγάζουν υπόγεια και οντότητες οι οποίες δεν είναι καν άνθρωποι. Η Ελλήνων πολιτεία, η πραγματική δημοκρατία, δεν έχει κανένα κόμμα, γιατί σημαίνει κόμμα κομματάκι μικρό της κοινωνίας, άρα αυτό αποζητεί κάτι άλλο από ένα άλλο κόμμα, από ένα άλλο κομμάτι της πολιτείας. Γι' αυτό έχω πει στην Ένωση των Ελλήνων, χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα. Είναι τεράστιες οι διαιρέσεις που έχει το κοινωνικό σύνολο, το οποίο αυτό σταματάει με την Ελλήνων Συνέλευση. Δεν μας ενδιαφέρει το δόγμα σου. Δόγμα σημαίνει και να έχει το οποιοδήποτε λεξικό, οποιαδήποτε θεμελιώδη αρχή που δεν αποδεικνύεται, και δόγματα είναι μόνο το χριστιανικό. Είναι χιλιάδες τα δόγματα που βλέπουμε, τα μασονικά, τα Ιλμινάτη, το ΕΣ, Λέσχες. Όλοι αυτοί αποζητούν κάτι από το κοινωνικό σύνολο και είναι ενάντια στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, πραγματικά πάμε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία έχει πλούτο. Εγώ δεν ήρθα και θα πω, δεν είπα ελάτε να κάνουμε την αλλαγή, ελάτε να κάνουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση, να πάμε στην πραγματική δημιουργία μας εκεί όπου δημιουργηθήκαμε. Θέλω να ξέρουν όλοι ότι τα Ελλάνια πρωτόκολλα είναι το σημείο αναφοράς που συνδέεται όλη μας η δημιουργία. Δηλαδή είμαστε δημιουργημένοι με αυτά τα πρωτόκολλα. Εάν η δημιουργία δεν τηρήσει τις αξίες και δεν τηρήσει τις αρχές της ως πολίτη, συγγνώμη, η δημιουργία μας είναι στις αξίες. Δηλαδή είμαστε δημιουργημένοι με αυτές τις αξίες. Άρα δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτές και το αξιακό μας είναι αυτό που θα βγαίνουν οι νόμοι. Άρα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Οτιδήποτε άλλο κάνουμε θα είναι πέραν της φυσιολογίας μας και πέραν της ανθρώπινης φύσης μας. Ωραία, πολύ ωραία. Οι αξίες και τα ιδανικά, όπως λέτε, πώς θα τα διαχειριστείτε αυτά και πώς θα τα βγάλετε στην κοινωνία για να πείσετε ακόμα περισσότερους ανθρώπους που πραγματικά σας ακολουθούν και αν είσαστε έτοιμος να κατέβετε στις εκλογές και με ποια στελέχη, ποιοι θα είναι οι υποψήφοι σας και πώς θα επιλεγούν αυτοί οι άνθρωποι και με ποιο σύνθεμα θα κατέβετε στην ελληνική κοινωνία για να διεκδικήσετε την ψήφο του, κύριε Σόρα. Πάμε λοιπόν από την αρχή, ότι τα πρωτόκολλα είναι ήδη στην κοινωνία, είναι ήδη στη διακήρυξη, είναι ήδη στον Άριο Πάγο. Άρα λοιπόν είναι δέσμευση για μας να είμαστε μέσα στα Ελλάνια πρωτόκολλα, όπου από εκεί θα πορεύουν οι νόμοι. Άρα σήμερα όλο αυτό το πολυνομικό σύστημα, το δεκαϊκό, δεν θα υπάρχει αύριο. Που σημαίνει, έχω πει, ότι θα βάλουμε ένα χ στα χρέη και στις ποινές. Σήμερα τα δικαστήρια και οι φυλακές είναι γεμάτες με ανομία, γεμάτες άδικο, και κάποιοι κάνουν τους μικρούς θεούς, είτε δικαστές, είτε ανακριτές, είτε εισαγγελείς. Αυτό θα τελειώσει διαπαντός και η πραγματική δικαιοσύνη που είναι δικιά μας και είναι της δημιουργίας μας θα εκτελείται με τη διαχείριση δικαίου. Γιατί αν δεν διαχειριστεί σωστά το δίκαιο, παράγεται άδικο. Έτσι λοιπόν, ναι, θα πάμε σε εκλογές. Περιμένουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Φυσικά, όσο πιο γρήγορα συστρατευτεί όλος ο κόσμος. Ξέρετε, είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε τον πλούτο πιστοποιημένο στον Άριο Πάγο αλλά και στην παγκόσμια σκηνή. Από πού θα κάνουμε αυτά που λέμε? Είναι 49.000 έργα
σε όλο το, σε όλη την Ελλάδα που έχουν επιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα, όπου έχουν εγγυηθεί και τα χρήματα είναι έτοιμα να κατέβουν, εκτός των 600 μιλάω. Τα 600 είναι ήδη στον προϋπολογισμό. Άρα έρχεται ένας πολιτικός φορέας, μια τεράστια λεωφόρο, να γεμίσει με όλους τους Έλληνες, και εκεί μπαίνει το μεγάλη, η μεγάλη έννοια του συγχωράμε. Συγχώρεση δεν σημαίνει ότι έκανε το ξεχνάω, σημαίνει ότι χωράμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το συγχωράμε και μπορούμε όλοι μαζί να χτίσουμε την ιδανική Ελλήνων πολιτεία. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα, αυτό είναι όλος μου αγώνας, γι' αυτό διώκομαι και όχι οικονομικά. Το ζήτημα δεν είναι οικονομικό, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Να κόψω τα παλιά πράγματα, τα εμφυτεύματα, ώστε ο άνθρωπος να απολαύσει την ίδια τη δημιουργία και να κάνει τις επιλογές του στην πραγματική τη βάση και αιτία. Μάλιστα. Μου δώσατε πάσα τώρα λοιπόν να φτάσω στο ερώτημα το εξής. Ποια είναι αυτά τα κυκλώματα στο παλαιοκομματικό σύστημα, σε αυτή τη σάπια κοινωνία, την πολιτική, αυτούς όλους αυτούς τους βαρώνους πολιτικούς που κυβερνάνε και κατέστρεψαν τον τρόπο 40 χρόνια τώρα? Ποιοι είναι αυτοί που νομίζετε ότι μπαίνουν στα ρουθούνια σας, όπως είπε και ο ακροατής προηγουμένως, και δεν σας έρνουν στο προσκήνιο της πολιτικής? Αυτά τα παιδιά όλα, καταρχάς δεν μπορώ να κακίσω κανένα, γιατί για μένα είναι μαριονέτες φτηνές χαμηλής νόησης, θα πω. Με κανένα σεβασμό στον ίδιο του τον εαυτό. Φανταστείτε έναν αξιωματούχο, έναν υπουργό, έναν βουλευτή να σέβεται τουλάχιστον τον εαυτό του και να πάει σε μια διαδικασία όπως τους νόμους τους πολιτιακούς. Να πάει στον ίδιο του τον εαυτό της προσομοίωσης και να πει: αν αυτό δεν το αντέχω για μένα, πώς θα το ψηφίσω για έναν άλλον? Αν δεν το αντέχω για το περιβάλλον μου, για το παιδί μου, για τους οικείους μου, πώς θα το ψηφίσω για το περιβάλλον, το ελάνιο που είμαι ήδη στη Βουλή? Άρα δεν έχουν κανένα σεβασμό στον εαυτό τους. Είναι φτηνές μαριονέτες, χρεωμένες και λετωμένες, όπου υπακούνε, και ό,τι ελεύθερη βούληση έχει ένα κουμπί που πατάς, τόσο ελεύθερη βούληση έχουν και αυτοί. Άρα δεν ασχολούμαι με αυτούς. Αυτοί σήμερα μπορούν να εκτελούν μια διαδικασία, είτε να με βάλουν φυλακή, να δίκουν έναν εισαγγελέα και του λένε: βγάλε κατηγορίες και θα σε προστατεύσουμε εμείς, αλλά μέχρι εκεί. Οι δυνάμεις και όλα τα παρελκόμενα έρχονται από πάρα πολύ βαθιά. Όπως στην Ελλάδα μας ποτέ δεν ήμασταν ελευθερωμένοι, δεν ελευθερωθήκαμε το 21. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιωτική από τους Αιγυπτοεβραίους, τους Ρότσιλ και άλλους παρατρεχάμενους, μασονοποιημένους και σκλάβους δικούς τους. Η πολιτική σκηνή πάντα ήταν βολεμένη εκεί. Η Singular είναι αυτή που βγάζει αποτελέσματα, λες και έχουμε κουλαμάρα να μετρήσουμε εμείς. Τα πρωτοδικεία μετράνε, αλλά τελικά μετράει μια άλλη εταιρεία. Τελικά δολοφονήσα και τον πρόεδρο της Singular. Ποτέ δεν είχαμε κυβέρνηση, ποτέ δεν υπάρχει διοίκηση, ποτέ δεν έγινε το συμβαίνον του ελληνισμού ή του Έλληνα πολίτη. Όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν. Δεν βαρεθήκατε. Κυβέρνηση είναι η δεξιά, κυβέρνηση. Καταρχάς φτιάξανε ακροδεξιό, ακροαριστερό, μεσαίο, κέντρο δεξιό, αριστερό, πράσινο. Συνδικαλίστηκαν όλοι. Ο κομμουνισμός έχει παρουσία 105 χρόνια για τον εργάτη και ο εργάτης είναι στον πάτο πάντα. Όλα αυτά πέρασαν. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Έκανα τον κύκλο τους τώρα λοιπόν, να τελειώσουν όλα μαζί και ο Έλληνας να αντιληφθεί, να καταλάβει την τεράστια λεωφόρο, τον πλούτο, την ευημερία του, να πάρει τη δύναμη και την ισχύ. Όλα τα δόγματα, τα βρωμοδόγματα διδάσκουν ταπεινοφροσύνη. Να έχω χαμηλό φρόνημα, μωρέ, υψηλό φρόνημα θα έχω. Και άμα θες ειρήνη, θα είσαι έτοιμος να πόλεμο. Γιατί αν έχουμε τα πιστόλια μας κιόλα μας, δεν θα να μου ρίξεις τίποτα φάπες να πάρεις τη γη μου. Θα το σκεφτεί να μου μιλήσεις. Άμα θα έρθουμε 50. Φορτωμένοι όλοι με πιστόλια, δεν θα μου λες κύριε Σόρα, θα με λες καθίστε τι θέλετε. Άμα θα έρθω σαν Αιγύπτος με χαμηλό φρόνημα όπως μας θέλουν οι γαμοθρησκείες, θα μου δώσει τίποτα χαστούκια όπως μας δίνουν οι Εβραίοι και μας έχουν μάθει γύρνα και το άλλο δωμάκουλο λέει. Φάκια η μία και φύγε. Έλα σου βιάσουμε και τη γυναίκα, έλα και την κόρη να πούμε και είσαι και καλός άνθρωπος και θα πάω στον παράδεισο. Ρε να χαθείτε από εκεί ζώα. Έλληνα, ο Έλληνας πρέπει να ξυπνήσει, να θυμιστεί. Να πάρει τη δύναμη, την ισχύ, τον πλούτο του στα χέρια του, να πάρει τη διαχείριση στα κοινά, να πάρει την πολιτεία του, γιατί η πολιτεία έχει πολίτες, αγαπητέ Κανελάκη, και σήμερα δεν έχω πολίτη. Και τώρα φτιάχνω πολίτη. Και τώρα που θα φτιάξω πολίτη, θα βελάξετε όλοι. Αυτό το μήνυμα που να του δώσω. Κύριε Σόρα, μήπως κατά τη γνώμη μου και ερώτημα ακροατών, τα πολιτικά συστήματα, αυτά τα κέντρα εξουσίας, τα διεφθαρμένα και ξενόδουλα, θέλουν με τις κατηγορίες αυτές που σας κρατάνε υπόδικο στον Κορυδαλό να σας κρατάνε και όμηρο μέχρι που να γίνουν εκλογές ώστε να μην συμμετέχετε? Καμία σημασία δεν έχει, αγαπητέ. Εγώ θα αντέξω μέχρι το τέλος. Να ξέρεις, το τέλος θα είναι δικό μου. Καμία σημασία δεν έχει πώς θα φτάσω στο στόχο. Να θυμούνται όλοι οι Έλληνες. Να βάλουν στο μυαλό και να κλειδώσουν το στόχο. Δεν έχει σημασία πώς θα φτάσεις, πόσα χαντάκια, πόσα χαρακώματα, πόσα ποτάνια και πόσες. Αν το θέλεις, ταλαιπωρίες θα περάσεις. Το τέλος θα είναι δικό μου. Και στο δικό μου το τέλος, τότε θα τελειώσουν αυτοί. Τους δίνω το μήνυμα σε όλους. Σε όλα τα παιδιά τα εγκάθετα τα οποία είναι σκυλετωμένα. Ξέρω ότι είναι εχμάλωτοι όλοι. Είναι εχμάλωτοι όλοι. Μέσα τους, ακόμα κι αν βρίζουν, λένε να τα καταφέρει ο Σόρας, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αν υπάρχει, να μου την πείτε. Και αν υπάρχει, γιατί δεν την κάνατε και περιμένατε μένα.
Από τη στιγμή που είστε αποφασισμένος, λοιπόν, θα κατέβετε στις εκλογές επόμενες. Θα θέλω να μου πείτε τώρα τελευταία ερώτηση, γιατί σας πήραμε πολύ χρόνο, σας πήραμε σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλω να μας πείτε το επόμενο βήμα σας ποιο είναι. Τι σκέφτεστε, θα κάνετε αίτηση αποφυλάκησης, θα έρθετε κοντά στο λαό σας που σας περιμένει, θα κάνετε συγκεντρώσεις, θα κάνετε συνελεύσεις, θα οργανώσετε το κόμμα σας, το κίνημά σας, το φορέα σας, τέλος πάντων. Αγαπητέ Κανελάκη, αυτή τη στιγμή κάθε μέρα στην Ελλάδα γίνονται 30 ομιλίες και δράσεις. Δεν κόβει πουθενά, όλα τα διόδια είναι γεμάτα. Ο κόσμος συντονίζεται. Από τότε που διώκομαι, άμα το θέλετε, και το πολιτικό καθεστώς με το δικαστικό καθεστώς, γιατί αυτό είναι έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπετε δεν έχει δικαστεί ποτέ, δεν έχει δικαστεί ποτέ δικαστής και ποτέ εισαγγελέας και ποτέ αναγκριτής. Είναι μια ιερά εξέταση που πηδάει τον κόσμο. Του έχουν πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια. Αυτό θα τελειώσει στην Ελληνοπολιτεία. Θα καταλάβετε ποιοι είστε μηχανισμοί και δεν είστε δικαιοσύνη, ούτε μικρή θεή. Είναι η ιερά εξέταση. Ζούμε το μεσαίωνα σε όλο το μεγαλείο του. Και αυτό θα το σταματήσω. Το πώς θα το δείτε. Ωστόσο όμως δράσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Ανοίγουν συνεχόμενα γραφεία. Αφημίζεται πιο πολλοί κόσμος και όταν εγώ μεγαλώνω κάποιος κάνει. Σας λέω ότι έχετε χάσει. Τα ποσοστά μου είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τα ποσοστά των Ελλήνων είναι πάρα πολύ μεγάλα. Θα κατεβάσουμε 600 βουλευτές. Έχουμε από το δικαίωμα το νόμο. Έχουμε από το νόμο το δικαίωμα. Θα πνίξουμε κάθε φωνή. Να ξέρετε ότι τα δικά μας ποσοστά και δι του Αρτέμι του Σόρα, όταν είπα 42, είναι 42, μπορεί και 45 και κάθε μέρα ανεβαίνει. Αυτά δεν κάνουν ομιλία μόνο πουθενά. Και όταν κάνουν ομιλία, τόσοι μπάτσοι που τους φυλάνε, οι μπάτσοι είναι οι άνθρωποι που νομίζετε ότι είναι ομιλητές. Καλούνε και 200 άτομα από τα κόμματα και έχουν ομιλία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που εμείς πληρώνουμε να φυλάνε αυτά. Τα παιδιά, σε αυτούς κάνουν ομιλία. Δεν υπάρχει άλλο να κάνουν ομιλία. Και αν δεν μπουνε κερνάνε ουίσκι, φιστίκια ή φαγητό, δεν πάει κανείς για ομιλία. Να ακούσει τι. Πες μου, θα πας σε μια ομιλία. Πολιτικού κόμματος, να ακούσει τι. Ακούσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή δεν σε έβαλε στα μνημόνια. Έχει σημασία αν είναι Κυριάκος ή αν είναι Σαμαράς. Η Νέα Δημοκρατία δεν σε έβαλε, αγαπητέ μου. Το Πάσοκ δεν σε έβαλε. Επειδή προηγουμένως είπατε ότι ο δρόμος σας, τον οποίο έχετε χαράξει τον πολιτικό, εννοώ δρόμο και τον κοινωνικό, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, είστε αποφασισμένοι να συγκρουστείτε με οποιοδήποτε κατεστημένο που θα μπει μπροστά σας στην πορεία του πολιτικού φορέα σας. Αγαπητέ μου, Κανελάκη, εμείς οι Έλληνες, και να το θυμάται όλοι οι Έλληνες τώρα που μιλάω και μ' ακούνε, δεν ρωτάμε πώς είναι. Πέστε μας μόνο που είναι ο εχθρός. Δεν με νοιάζει ρε πως είναι. Θα τους λιώσω όλους. Πέσε μου μόνο που είναι. Έτσι ρωτάγαμε οι Έλληνες. Όταν πηγαίναμε για μάχη δεν λέγαμε πως είναι. Να δούμε αν θα πάμε. Πέστε μας μόνο που είναι τα ζώα. Και φύγαμε. Έτσι ήμασταν πάντα και έτσι νικήσαμε. Και δεν μας έχει νικήσει κανένας. Ας φαίνεται ότι χάσαμε. Ποτέ δεν χάσαμε. Όταν ενωθήκαμε. Και αυτό που ζητάω από το ελληνικό λαό είναι να ενωθεί. Τι έχει να χάσει. Του πήραν τα πάντα. Όλοι του μιλάνε για χρέος. Εγώ του μιλάω για πλούτο και τώρα αποδεικνύω. Αλλά με ποιον θα πάνε. Ωραία. Ας πεινάσει κι άλλο. Θα έρθει. Στην κρίση του είναι πότε θα μαζευτεί και θα συστρατευτεί. Όλοι του μιλάνε για χρέος και του λένε πάρε 300-200. Με αυτό 19 συζητάνε θα φύγουν όλες οι συντάξεις. Μπήκαμε λέει σε επιτήρηση. Γιατί ρε ζωά μπήκαμε σε επιτήρηση με τόσα δισεκατομμύρια στα παγκόσμια ταμεία. Ποιος θα μας επιτηρήσει ρε. Υπαλληλοί μας εδώ τα νητά που είναι υπαλληλός μου και όπως τα έχω εξηγήσει. Ποιος θα με επιτηρήσει, η κεντρική τράπεζα που ανήκει, που η κεντρική τράπεζα της Ευρώπης είναι η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας, όπου αυτή χρωστάει τις συμμετοχές της Ανατολής και θα τεινάξω την Ευρώπη στον αέρα. Ενώ σου Έλληνα να τους πάρω το κεφάλι που κάθεσαι τώρα και συζητάει με όλα αυτά τα ζώα. Ακούω ξύλινες κοκκάλινες εκπομπές σαν να μιλάνε τίποτα. Μιλάνε δύο ώρες και δεν έχουν πει τίποτα. Συζητάνε με πλαστικά, ψεύτικα, μάτριξ θέματα τα οποία δεν είναι καν δικά σου. Πότε πιστεύετε, κύριε Σόρα, ότι θα είστε κοντά στους οπαδούς σας και ποια θα είναι η πρώτη σας προεκλογική συγκέντρωση και πού θα είναι? Είμαι πάντα κοντά στους. Δεν έχω οπαδούς καταρχάς, ξέχασε την αυτή τη λέξη. Έχω αδερφούς. Αυτά εκεί πέρα που βλέπεις, όλες οι ψυχές είναι αδερφοί μου. Δεν έχω οπαδούς. Δεν είμαι δόγμα. Δεν είμαι κόμμα. Είμαι το ίδιο το έθνος και ενώνεται το ίδιο το έθνος. Και ο οπαδός δεν είναι κακό να έχουμε και οπαδούς, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, και αδερφιά. Εγώ δεν έχω οπαδούς, αγαπητέ. Οπαδούς έχω μόνο αυτοί που με κυνηγάνε. Έχουν αιμονή με μένα και με κυνηγάνε συνέχεια. Τόσο πολύ. Στον ύπνο του με βλέπουν. Αυτοί είναι οι υπονομευτές σας, δεν είναι οπαδοί σας, κύριε Σόρα. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε τις έννοιες. Αυτοί είναι οι υπονομευτές σας, υπονομεύουν το έργο σας. Οι οπαδοί και οι αδερφοί έχουν έννοιες καλές μέσα. Κατάλαβα τι λέτε, αλλά εγώ το λέω ανάποδα. Λέω δεν γίνεται να μην με ξέρεις, να μην με γνωρίζεις και να με κυνηγάς τόσο πολύ. Σημαίνει ότι είσαι κάποιο οπαδός, έχεις κάποια αιμονή με μένα. Και απλά έχεις μια κρυφή ασθένεια ψυχική και δεν την ξέρεις και τώρα την βάζεις σε μένα. Από αυτή την έννοια. Όμως έχω αδερφούς όπως έχω πει και όλες αυτές οι ψυχές συστρατεύονται. Με τεράστια δυναμική. Και όλοι το καταλαβαίνουν. Είναι ο καιρός της αφύπνισης. Επειδή εδώ στο στούντιο είναι και δύο πολύ καλές συνεργατητές σας, οι οποίες σας στηρίζουν και καθημερινά δίνουν μάχη σας, πότε θα βγείτε να τους συναντήσετε και να κάνετε μια ομιλία στο λαό σας?
Είμαι συνέχεια έξω και μπορώ να κάνω και ομιλία. Και σήμερα κάνω ομιλία σε σένα. Δεν έχει σημασία. Στη φυλακή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι φυλακισμένο όλο το ελληνικό έθνος. Είναι η αλήθεια, είναι ο πλούτος, είναι η δύναμη, είναι η ισχύ. Και στο χέρι του κόσμου. Τώρα αυτή τη στιγμή που σήμερα ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα είναι στη φυλακή, ουσιαστικά είναι όλο το έθνος. Φυλακίσανε μια ιδιωτική εταιρεία και μερικοί παρακράτηκαν το έθνος στη φυλακή. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες και ο άθλος τους είναι να ενωθούν. Όταν αυτοί ενωθούν, τα ζωντόβολα τα άλλα δεν παραδίνονται. Θα παραδοθούν μόλις δουν ότι χάσανε. Άρα, περιμένω τη συστράτευση όλων των Ελλήνων. Και μόνο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Όλα τα άλλα είναι λυμμένα. Έχουν στηθεί, έχουν μπει, έχουν υπογραφτεί και δεν μπορώ να κάνω πίσω. Νομίζετε ότι από εδώ που είμαι δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε συμφωνία ή δεν έχω ερίσματα να κάνω συμφωνία. Παράτα την πολιτική, παράτα την Ελλάδα. Έλα, πάρα ποια χώρα θέλεις και άστα, τα άλλα θα τα βρούμε. Με ποιους είστε εκεί μέσα, ποιοι είναι κοντά σας, ποιοι είναι δίπλα σας, με ποιους συναναστρέφεστε εκεί μέσα? Με ένα σωρό φυλακισμένους. Είναι τεράστια η εμπειρία για μένα, να ξέρετε, στον Κορυδαλό. Δεν έχω ξαναμπεί φυλακή. Πρώτη φορά μπαίνω φυλακή. Κατάφερε το κατεστημένο, το σύστημα και όλο το καθεστώς να με βάλει φυλακή. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και έχω πει ότι στις μέρες στην Ελλήνων Πολιτεία όλοι οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κάνουν πρακτική ένα χρόνο εικόγνητο στη φυλακή. Για να καταλάβουν τις αηδίες που μπορούν οι προηγούμενοι να κάνουν, την αδικία, αλλά και πώς περνάνε εδώ μέσα. Αλλά και τι προβλήματα έχουν. Για να στείλεις κάποιον ή να στηρίσεις από κάποιον τη ζωή. Πρέπει να καταλάβετε ότι ειδικά οι δικαστές, το μόνο που κάνουν είναι να σου παίρνουν χρόνο. Και έχω γράψει για τον ψεύτικο χρόνο, για τον χρόνο του μήνα. Ουσιαστικά τι κάνουν χρόνια. Τι σου κλέβουν ζωή. Τι πολύτιμότερο έχει ο άνθρωπος, ο χρόνος. Μας φάγαν το χρόνο. Αν έχουμε χρόνο. Ούτε χρόνο έχουμε τώρα στην εκπομπή. Λοιπόν, να το. Οι χαζάροι είναι παντού και μας παίρνουν και το χρόνο στην εκπομπή. Μα τώρα και το χρόνο στην εκπομπή φωνάζουν εδώ πέρα, θα τελειώσουμε την εκπομπή, αλλά εμείς θα την τελειώσουμε, θα συνεχίσουμε, κύριε Σώρα. Πείτε μου τι λέγατε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί. Εμείς θα σπάσουμε το κατεστημένο και θα συνεχίσουμε, κύριε Σώρα. Είναι τεράστια η εμπειρία που έχω στη φυλακή. Δεν έχω παράπονο κανένα. Υπάρχει σεβασμός. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια σέβαστοι οι οποίοι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι η εξαίρεση όμως και δεν είναι ο κανόνας. Κατά κανόνα η φυλακή είναι η μικρή κοινωνία μέσα, τη βλέπεις όλη μαζεμένη, ενώ έξω δεν τη βλέπεις μαζεμένη, βλέπεις τις αδικίες, έχω δει χιλιάδες δικογραφίες και χιλιάδες ατοπήματα. Σαφώς, μέσα εδώ υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία η οποία θα την εκμεταλλευτώ και ως Ελλήνων πολιτεία. Πώς το καθεστώς, πώς έχει στήσει τα δίκτυα του, πώς δίνονται οι φιλιές στην ασφάλεια με τους αστυνομικούς, ποια συνεργασία έχουν οι δικαστές, πώς δικάζουν οι δικαστές, πώς οι ανακριτές έχουν βάλει τόσο κόσμο μέσα προφυλακισμένο χωρίς να έχουν απόφαση, αλλά του σκοτώνει τη ζωή, κάνει πόρνη τη γυναίκα του, διαλύει το σπίτι του, δεν τους νοιάζει. Όλη αυτή η αρρωστημένη κατάσταση αποτυπώνεται στο μυαλό μου για να πάρω περισσότερα δραστικά μέτρα και να συμπληρώσω, αν το θέλετε, τις προγραμματικές μου δηλώσεις. Πολύ καλά θα κάνετε να τις βγάλετε κάποια στιγμή στον αέρα, γιατί έχει χιλιάδες πράγματα μέσα τα οποία είναι και υπογεγραμμένες από την Ελλήνων Συνέλευση και καταρριφημένες στον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Κύριε Σώρα, λυπάμαι πάρα πολύ. Είσαστε χυμαρόδης και φοβερός, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελείωσε η εκπομπή. Θα σας παρακαλέσω πολύ και θα δεσμευτούμε στον αέρα ότι πολύ σύντομα θα ξαναβγούμε, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες που θέλουν να απαντηθούν, αλλά και να πούμε και τα υπόλοιπα τα οποία μέχρι να γίνουν και εκλογές, αλλά και την πορεία και τον αγώνα που θα κάνετε. Κύριε Κανελάκη, μεγάλη μου τιμή και σεβασμό για την εκπομπή που κάνατε. Πραγματικά ήσασταν ένας ξεκάθαρος, με μια ξεκάθαρη δημοσιογραφική θέση. Έβλεπε στο να κάνουμε κι άλλες και ενδεχομένως να βάλω τα στοιχεία τα οποία. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αυτό θέλει να μάθει ο κόσμος. Τα στοιχεία τα πραγματικά, την αλήθεια. Σήμερα πονάει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι απόλυτη, είναι μία, είναι πολύ συγκεκριμένη. Πονάει, δεν πονάει, αυτή είναι. Ζητάω τη συστράτευση όλων των Ελλήνων. Είναι εντολή και διαταγή για μερικούς. Να συστρατευτεί το έθνος, το Ελλάνιο τώρα. Όλοι οι άνθρωποι να ενωθούν σε έναν πολιτικό φορέα, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Να ζήσουμε την ίδια τη δημοκρατία, να έχουμε τη δύναμη και τον πλούτο μας, ο οποίος περιμένει εκεί. Όλους, ο πλούτος, όλη η συνάντηση θα είναι όλων των Ελλήνων. Χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα. Χρώμα σημαίνει πόσα λεφτά έχει ο καθένας. Ελάτε να ενωθούμε σε μια πραγματική Ελλήνων πολιτεία. Με νόμους πραγματικά ανθρώπινους, στο μοναδικό ανθρωποκεντρικό σύστημα το οποίο είναι η Ελλήνων Συνέλευση, στην πραγματική δημιουργία, έτσι όπως ορίζεται από την ίδια μας τη σύσταση και δομή. Πριν κλείσουμε, κύριε Σώρα, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα όπως σας είπα πριν, θα ήθελα να μου πείτε, λένε εδώ πέρα οι ακροατές και ακροάτριες και οι άνθρωποι που είναι στην Ελλήνων Συνέλευση, ποιο μήνυμα στέλνετε στο λαό που σας παρακολουθεί σήμερα και σας περιμένει για τους νέους αγώνες? Τι μήνυμα στέλνετε μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open? Να, όλοι πρέπει να μπείτε στα κοινά. Δεν γίνεται να μου λες δεν ξέρω και δεν ενδιαφέρομαι και δεν είναι εγώ για μένα αυτά. Είναι η ίδια στη ζωή. Η πολιτική ανήκει στον ίδιο τον πολίτη. Χωρίς πολίτη δεν έχουμε πολιτική. Η πολιτική δεν ανήκει σε κάτι γαϊδούρια, σε κάτι μαριονέτες. Σαν και καλά πολιτική. Και πρέπει να
καταλάβουν όλοι ότι σήμερα κυβερνάει η εξουσία. Η εξουσία είναι εκτός της ουσίας. Ουσία είμαστε εμείς οι πολίτες και εμείς δομούμε το πολίτευμά μας. Η δημοκρατία πραγματικά θα πω ότι δεν είναι πολίτευμα. Είναι εκτελεστική εξουσία των πολιτών που θα εκτελέσει η εξουσία που είναι εκτός της ουσίας. Πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Άρα πρέπει να δομηθεί η πολιτεία. Και η πολιτεία έχει πολίτες. Και σήμερα δομούμε πολίτες σε πραγματική βάση, ως θεώρημα και ως πρακτική εφαρμογή. Και από τη γραμματεία μας, αλλά και τη σύνθεση της δημιουργίας μας. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι: συστρατευτείτε όλοι, ανοίξτε τα δικά σας γραφεία, τους δικούς σας οργανισμούς. Μην κολλάτε τι κατηγορίες είναι. Αυτές οι κατηγορίες θα αντιστραφούνε. Πέραν που σε κανένα δικαστήριο δεν στέκονται. Αλλά και αν βρεθεί δικαστήριο, σαν του Κολοκοτρώνη, να δικάσουν με Εγγλέζους και με Μασόνους, τότε λοιπόν θα έχουμε μια μεγάλη επανάσταση όπως έχουμε ήδη. Είναι ο καιρός που πρέπει να ξεσηκωθεί όλος ο Έλληνας, όλος ο ελληνικός θυσμός, όλος ο άνθρωπος. Βράζει ο πλανήτης, πρέπει να το καταλάβετε. Είναι οι ώρες του ανθρώπου, είναι η ώρα του ανθρώπου για τον άνθρωπο τον ίδιο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πληροφορίες λένε, κύριε Σόρα, σας παίρνουμε λίγο χρόνο ακόμα γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μας και υπάρχουν πολλά μηνύματα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι υπήρχαν πολλά στελέχη, κάποιοι τέλος πάντων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποια κόμματα τέλος πάντων, από ποια κόμματα σας πλησίασαν για να σας εντάξουν μέσα στις τάξεις τις δικές του και να μην κάνετε δικό σας φορέα. Ισχύει κάτι τέτοιο, σας πλησίασαν? Πείτε μου, ισχύει, αλλά είναι δυνατόν? Καταρχάς θα σας πω και κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναπεί. Επί κυβέρνησης με τρεις καρέκλες, αν θυμάστε τι λέω, υπήρχε μια κυβέρνηση με τρία σχήματα. Το θυμάστε? Ναι, ναι, βεβαίως. Ωραία. Αυτό το σχήμα λοιπόν ήρθαν κάποιες θέσεις κυβερνητικές υψηλόβαθμες και μου είπαν το εξής. Σόρα, ηρέμησε. Τα 600 τα παίρνουμε ως δάνειο. Παίρνεις τα ομόλογα σου εγγύηση, γιατί βέβαια όταν δώσω δάνειο σε μια χώρα, παίρνω εγγύηση τα ομόλογα, έτσι. Παίρνω εγγύηση. Δεν είναι δηλαδή το δάνειο, εγγυάται το δάνειο. Και φυσικά υπάρχει ένα, όχι μνημόνιο, υπάρχει ένα συμφωνητικό, ένα μεμοράντουμ, ότι βέβαιως εκτελείται καλά την οικονομική πολιτική, με δεδομένο ότι δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε και θα πρέπει να πάρουμε να εξασφαλίσουμε τα χρήματά μας. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση. Σωράκου λοιπόν, σε κάνουμε πρωθυπουργό σαν τον Παπαδήμο. Κοιτάξτε, πρωθυπουργός δεν είναι μια θέση που αρμόζει. Στην ελληνοπολιτεία ο πρωθυπουργός θα είναι εκλεγμένος από το Συμβούλιο των Εννέα και δεν θα είναι ένα παιδί που θα γυρίζει γύρω-γύρω πολιτικά να κάνει ό,τι γουστάρει και να συμφωνεί και να υπογράφει ό,τι γουστάρει. Θα του κόψω τα χέρια. Πρωθυπουργός στην πραγματική δημοκρατία είναι ο πρώτος των υπουργών. Και πρέπει να ξέρετε ότι υπουργός στην Κρήτη σημαίνει εργάτης. Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωτεργάτης. Δεν γίνεται ρε παιδόκιμος ο πρωτεργάτης να μας έχει πουλήσει τη χώρα, να βγάλεις ό,τι γουστάζεις διατάγματα, να κάνεις δημοψήφισμα, να είναι όχι, να το λες ναι και το ναι να το κάνεις όχι. Μας κάνεις πλάκα μεγάλη. Και φυσικά να μην είσαι και ποτέ δομημένος με σώμα στη Βουλή, που σημαίνει δεν είσαι καν κυβέρνηση, αλλά σε ανεχόμαστε, γιατί ακόμα δεν έχουμε συστρατευτεί. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αν επιτρέπετε και θέλετε να αποδεσμεύσετε την πληροφορία αυτή, από ποιους χώρους σας προσέγγισαν τότε για να ενταχθείτε στις τάξεις σας? Ότι ήταν οι τρεις χώροι. Άρα λοιπόν έρχεται μια πρόταση. Σας κάνουμε πρωθυπουργό σαν τον Παπαδήμο, παίρνουμε τα 600. Μας λες τι θέλεις από την Ελλάδα. Θες τη ΔΕΗ, θες αυτό, τι θες, παιδί μου, το νερό, τι θέλεις. Πες μας τι θέλεις, παίρνουμε το δάνειο, κάνεις και τον πρωθυπουργό. Μα καλά θα κάνω τον πρωθυπουργό σε μια Βουλή που δεν έχω κανέναν εκεί μέσα δικό μου. Σας πρότεινα να πάρει, γίνεται πρωθυπουργό. Ακούστε λίγο. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει για μένα λοιπόν η Βουλή. Η Βουλή θα πρέπει να έχει ανθρώπους και θα πρέπει να έχει Έλληνες. Σήμερα δεν έχει. Το είπε και ο Παπαντρέου. Λέει σε αυτή τη Βουλή, αν κάνουμε τεστ DNA, δεν ξέρω αν θα μείνει κανένας. Το είπε μόνος του δηλαδή ότι η Βουλή μας είναι αλλογενής. Είναι λόγια του Παπαντρέου του Γιώργου. Συμφωνώ, συμφωνώ. Άρα λοιπόν θα μπω σε μια Βουλή να κάνω τον πρωθυπουργό καρέκλα, να σας κάνω λεζάντα ή να έρχεται κάθε βλαμμένο, κάθε άπλητη να μου το παίζει lifestyle. Ελάτε να σας πω κύριε Σόρα και ποιο κουστούμι σας αρέσει και ποιο χρώμα σας αρέσει. Πάμε στη βάση κύριε, γι' αυτό θέλω να κάνουμε σοβαρές εκπομπές, να καταλάβει ο κόσμος τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη λύση του. Η λύση είναι ο ίδιος ο πολίτης. Αυτός θα αποφασίσει πότε θα τελειώσει η δυνάστευσή του. Πότε θα σπάσει τα δεσμά του και θα σπάσει τα κεφάλια όλων των ζώων που μέχρι τώρα τον έχουν δυναστεύσει και τον έχουν δολοφονήσει. Χυμαρόδης όπως πάντα με το δικό σας ωραίο τρόπο, τον οποίο εσείς επιλέγετε πώς εκφράζεστε. Σας ευχαριστώ θερμά. Φτάσαμε στο τέλος. Φάγαμε μία ώρα, σας φάγαμε πολλή ώρα μέσα. Θα ήθελα να μείνω, αγαπητέ Κανελάκη. Γιατί να σε πειράξει ο τρόπος που εκφράζομαι κατά πάθην ουσία? Ναι. Άρα είναι σημαντικό να φύγουμε από τις ξύλινες, κοκάλινες γελιότητες που μιλάμε μία ώρα και δεν λέμε τίποτα. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Άρα δεν γίνεται να με έχεις φυλακή. Να έχω βάλει ένα τεράστιο πλούτο. Μπορώ να αγοράσω τέσσερες χώρες. Μπορώ να κάνω παγκόσμιες συμφωνίες και κάνω με στη φυλακή για τον Έλληνα πολίτη. Για τον αδερφό μου και για το αίμα μου. Και δεν γίνεται μωρέ μου για αυτή την αγανάκτηση. Να έχεις την απέτηση να καταλάβεις μέσα από γελίο τρόπο με λέξεις οι οποίες δεν θα έχουν έννοια. Ενώ τώρα πας στην έννοια και πας στην πραγματική διαδικασία του να καταλάβεις. Και μέχρι τώρα αυτό θέλει ο πολίτης. Πρέπει να καταλάβει. Αλλά δεν είναι το θέμα να στήσω εγώ το δικό μου στυλ και προφίλ για να με ψηφίσεις, γιατί δεν θέλω να με ψηφίσεις. Θέλω να ψηφιστείς, αδερφέ μου.
Θέλω να κάνετε επισβουλευτή και να σαρώσει. Θέλω ότι σήμερα την ψήφο ο Έλληνα να την πάρει μαζί του, μαζί με το κορμί του, μαζί με την νόησή του. Και όχι να την δώσει να την χαρίσει. Πολύ σωστά, κύριε Σόρα. Και πάλι ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, την ενδιαφέρουσα με το χυμαρόδι λόγο σας σήμερα και μέσα από τη φυλακή βέβαια είχατε την καλοσύνη να βγούμε και να μεταμιλήσω μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open. Έχουμε πολλά μηνύματα από πολλούς ακροατές και ακροάτριες, δεσμευόμαστε στον αέρα, θα τα ξαναπούμε σύντομα και σας εύχομαι το καλύτερο στη ζωή σας και πολύ σύντομα να βγείτε από τη φυλακή και να τα πούμε και από κοντά και να έρθετε και από το στούντιο, κύριε Σόρα. Έγινε αγαπητέ, πάντως εγώ δεν εύχομαι τίποτα. Εγώ αποζητώ το δίκαιο και το δικό μου και το δίκαιο. Ό,τι άδικο είναι, θα το κάψω, θα το κόψω, θα το διαλύσω, θα το ξεφανίσω. Και δεν θέλω τίποτα ξένο. Θέλω τα δικά μου και το δικαίωμά μου. Και τίποτα άλλο. Παραπάνω και λιγότερο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους συνελληνές μου, σε όλα τα αδέρφια μου. Η Ένωση των Ελλήνων είναι γεγονός. Όλοι το ξέρουν. Όλοι ξέρουν τι γίνεται. Πάμε για τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Για την εποχή του ανθρώπου. Η εποχή του ανθρώπου. Ελλήνων συνέλευση. Έως να σβήσει ο ήλιος. Μάλιστα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να είστε καλά επίσης και από εμάς και από όλο το επιτελείο της ΕΡΤ Open και από τις συνεργατητές σας που είναι εδώ πέρα. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σόρα. Να είστε καλά. Γεια σας.